πάμε στην τρίτη σύνδεση. Αυτή τη φορά, πού θα πάμε? Θα πάμε σε μια λαογραφική συλλογή στο Δήμο Σφακίων και σε κάποια εκθέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη έτσι, σημασία και ιστορική βέβαια, σημαντική ιστορική σημασία, και τα οποία μπορούν να θαυμάσουν, να θαυμάσουν το κοινό και οι επισκέπτες περιοχής. Εύη. Πολύ σωστά, γιατί νομίζω ο Δήμος Σφακίων και συγκεκριμένη η περιοχή της κοινότητας Ασκήφου μας έχει συνηθίσει σε πολύ ωραίες πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Και πέρα από αυτό έχουμε εκεί παρακάτω και το Λουτρό και την Αγία Ρουμέλη. Είναι ένας κόμβος εκεί η περιοχή και τουριστικά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Καρκάνη, πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ασκήφου στο Δήμο Σφακίων, να τον καλησπερίσω. Πρόεδρε, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά, καλά. Σας έχουμε καλές εκπομπές και καλό καλοκαίρι. Να σας ευχαριστήσουμε. Καταρχάς, πού βρίσκεστε? Είμαι στο μουσείο, στη λαογραφική συλλογή που είπατε. Μάλιστα. Τι εκθέματα μπορεί να θαυμάσει κάποιος? Πάμε να επικοινωνήσουμε λίγο και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θα μπούμε μέσα να γυρίσω, να δουλειώ στην κάμερα. Ό,τι θέλετε εσείς. Εσείς αποφασίζετε. Πάμε. Για συγγνώμη γιατί... Γύρισε η κάμερα, για να δούμε. Μα δεν πρέπει. Λοιπόν, γυρίστε το κινητό. Να το, βλέπουμε. Εντάξει, λοιπόν, αυτές είναι γνήσιες παραδοσιακές σφακιανές στολές. Είναι η αντρική και η γυναικεία. Δεν ξέρω πώς φαίνονται, αν φαίνονται καλά. Ναι, βέβαια. Είναι ένα δωμάτιο με διάφορα κυλίμια και ρούχα του προπροηγούμενου αιώνα. Αποτελούν, πρόεδρε, αποτελούν δωρεές. Ναι. Πώς συγκεντρώθηκαν εκεί? Ναι, όλα είναι δωρεές, όλα. Όλα είναι δωρεές, μάλιστα. Ναι. Αυτή, παραδείγματος χάρη, είναι η στολή καθημερινή. Α, είναι μία στολή, σωστά, από ό,τι φορούσαν καθημερινά, για την καθημερινότητά τους. Ναι, είναι σημερινή καθημερινή στολή. Ενώ η προηγούμενη που είδαμε εκεί απέναντι, αυτή που μας δείξατε στην αρχή, για πείτε μας. Αυτές είναι η επίσημη φορεσιά, αντρική και γυναικεία. Μάλιστα, φορούσαν βέβαια σε εκδηλώσεις, σε πανηγύρια, σε γάμους, αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν και άλλες φορεσίες από άλλες περιοχές στην Κρήτη. Ναι. Έχουμε αργαλιό, έχουμε διάφορα κυλίμια από την εποχή του προηγούμενου αιώνα. Κύριε Καρκάνη, υπάρχουν και πληροφορίες έτσι για κάθε έκθεμα αναφορικά με τη χρονολογία, το πού αξιοποιούνταν, που μας είπατε. Δηλαδή, ερχόμενος κάποιος εκεί θα μπορέσει να αντλήσει όλες τις πληροφορίες για να κάνει μια ολοκληρωμένη ξενάγηση. Ναι, υπάρχει έντυπο που είναι όλα μέσα. Είναι μέσα όλα γραμμένα. Ναι. Μπορεί να το πάρει ο επισκέπτης, να το διαβάσει, να δει όλες τις λεπτομέρειες. Και το υπάρχει εδώ πέρα, το ανοίγει κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, που μπορεί να έρθει όποιος θέλει να το επισκεφτεί και να δει. Και συγχρόνως να τον ξεναγήσουμε, να του πούμε ακριβώς τι είναι το καθένα, το κάθε πράγμα. Μάλιστα. Τι να πούμε, πόσο ανάγκη έχει αυτός ο τόπος, αυτά τα σημεία, αυτές τις πρωτοβουλίες, αυτούς τους χώρους. Και αυτή την επαφή με, ακριβώς, με τις συγκεκριμένες έτσι γιατί, δράσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το σημείο και την περιοχή σας, καθημερινά, λόγω και του καλοκαιριού, περνούν εκατοντάδες επισκέπτες, πρόεδρε. Είναι ένας κόμβος εκεί η περιοχή. Ναι, εδώ πέρα είναι ένα πέρασμα. Είναι το πρώτο χωριό στην επαρχία Σφακίων, είναι το πρώτο χωριό. Είναι το μεγαλύτερο χωριό της επαρχίας Σφακίων. Ναι. Και από εδώ περνάνε όλοι, ας πούμε, όποιος θέλει να έρθει στην επαρχία επισκέψη για οποιοδήποτε λόγο, θα περάσει από εδώ. Για να θα, κατέβει κάτω, κάτω, θα κατέβει κάτω στη χώρα Σφακίων. Ναι, για και από πείτε. Εκεί μπορεί να πάει Λουτρό, Αγιά Ρουμέλη, μπορεί να πάει στη Γάβδο. Μετά είναι άλλα χωριά στην επαρχία, όπως είναι Φραγκοκάστελο, Ανώπολη, Αγιάννης. Η κίνηση γενικά, πώς είναι φέτος, από εδώ. Πρόεδρε, η κίνηση, βλέπετε κόσμο? Έχει κόσμο, έχει, αλλά όχι όσο περιμένανε. Μάλιστα. Όσο μάλιστα. Είναι λίγο, δεν είναι τόσο ικανοποιημένοι σε διάφορες περιοχές, ας πούμε, όπως είναι το Φραγκοκάστελο. Ναι. Έχουν κάνει παράπονα διάφορα εκεί πέρα επιχειρηματίες. Υπομονή θέλει, υπομονή θέλει. Δύσκολη σεζόν, περίπλοκη συγκυρία. Ναι. Θέλει υπομονή. Θα αυξηθούν και οι αφήξεις στο επόμενο διάστημα. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Και εγώ θα
Και εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είδατε αυτή η εγκοχώρα τι θησαυρούς κρύβει. Ε? Που μερικοί δεν τους έχουν ανακαλύψει ακριβώς ακόμα. Ακριβώς και τι λεβέντες ανθρώπους έχει που προσπαθούν αρκετά και δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Λοιπόν,